Σε κατάσταση προχωρημένης ύψης βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου το πτώμα ενός νεαρού άνδρα σε αγροτική περιοχή του Αρίστινου στον Έβρο από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Η σωρός του άνδρα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για παράτυπο μετανάστη. Ένας καυγάς για σήμαντη αφορμή φαίνεται πως προκάλεσε την φωνική συμπλοκή ανάμεσα στους δύο συγκρατούμενους των φυλακών Ιγρήτα Σερών, κατά την οποία έπεσε νεκρός ένας 35χρονος από τα χέρια του 43χρονου συγκρατούμενού του. Όπως φέρεται να κατέθεσε προακριτικά ο ρωσικής καταγωγής δράστης, ο μεταξύ τους διαπληκτισμός ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν έκανε παρατήρηση στον 35χρονο υπήκοο Γεωργίας επειδή έκανε θόρυβο με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην μπορεί να κοιμηθεί. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο ίδιος, η μία κουβέντα έφερε την άλλη και οι δύο άνδρες που κρατούνταν στο ίδιο κελί πιάστηκαν στα χέρια μπροστά στα μάτια τρίτου κρατούμενου. Τα χτυπήματα που προκάλεσε ο 43χρονος στο θύμα του αποδείχθηκαν θανατηφόρα. Δεσμοφύλακες ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, πλήρωμα του οποίου μετέφερε τον 35χρονο στο κέντρο υγείας Νιγρήτας, όπου όμως διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, έφερε θηλαστικές κακώσεις στο κεφάλι και εκχυμώσεις στο λαιμό, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία νεκροτομία από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε με κάταγμα στη σπονδυλική στήλη στο νοσοκομείο Σερών, όπου κρατείται φρουρούμενος, ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Η δικογραφία αναμένεται να αποσταλεί στην τοπική εισαγγελία και ο ίδιος θα απολογηθεί όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ένας 87χρονος στην θαλάσσια περιοχή του Οφρινίου της Καβάλιας και πιο συγκεκριμένα στην Τούζλα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το λιμεναρχείο που ερευνά τις συνθήκες θανάτου παραγγέλθηκε νεκροψία νεκροτομή.